Εδώ κοντά μα στο στούντιο η κυρία Λιάννα Κανέλη. Καλημέρα. Έχουν δίκιο, καλημέρα. Έχουν δίκιο οι επιστήμονε, να χαλαρώσαμε. Ναι. Πολύ. Χαλάρωσε ο κόσμο, ήρθε καλοκαίρι. Πάμε να γυρίσουμε λίγο το ρολόι πίσω. Θα δούμε ότι δεν είναι θέμα του αν θα μα το πει η τηλεόραση, θα μας το πει. Είναι θέμα κοινού νόση. Το mm -hmm. καλοκαίρι πάντοτε προσφέρεται για να χαλαρώνει κάποιο. Ακόμα και όταν δεν μπορεί να πάει διακοπέ, ακόμα και όταν τα ξενοδοχεία λειτουργούν με 5% πληρότητα, ακόμα και όταν τον delivery. Αυτό τα παλιά τα χρόνια, τα πολύ παλιά χρόνια, mm -hmm. οι άνθρωποι φτιάχνανε βρήσει έξω από τα σπίτια. Ναι, mm όντω. -hmm. Και πέραν ήταν και καθαρίζονταν πριν μπορεί πριν μέσα. Ναι, μόνο στο σπίτι. Ναι. Εντάξει, το, το, το μόνο μέρο στο οποίο έχω δει βρήσει έξω, έξω και τρει μάλιστα τέσσερι, mm -hmm. είναι το κτίριο του Περισσού στο κουκουέ. Τι έχετε βρει, έχετε βρει τώρα, από την κατασκευή. Μα δεν το ξέρω. Ώστε οι άνθρωποι που δουλεύουν έξω, εκεί που ρίει ο ένα, ο άλλο κτλ. να μπορούν δηλαδή να πληρώνουν. Ε, Μπαίνει μέσα στο κτίριο και γράφει οπωσδήποτε ότι πρέπει πάση θυσία να καθαρίσει τα πόδια σου σε ειδικά απολυμασμένο χαλί πριν μπει μέσα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι θέμα αντίληψη του πώ θα κρατήσει τα μέτρα και για ποιο λόγο θα κρατήσει τα μέτρα. Πήγα στο θεατράκι τη Γερασιμίδου και ήμασταν στον κήπο έξω. Ε, με απόσταση δύο μέτρα ο ένα από τον άλλον. Εκεί που παίρνει 50 ανθρώπου, ήμασταν δεν ήμασταν 20. Ναι. Επίτηδε, αραιωμένα, κατάλαβε. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που μπορεί να κάνει. Και είναι απλά. Ακόμα και, και σε και ένα απλά. πάρτι και σε ένα σπίτι και σε ένα οτιδήποτε. Σεστό. Και συνατώντα ανθρώπου. Mm -hmm. ε, χαλαρώσαμε λίγο. Καλό είναι να το ξαναθυμηθούμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μέτρα τη πολιτεία, κοιτάξτε να δείτε. Μιλάνε, συζητάνε. Υπάρχει οικονομία, υπάρχει πολιτεία, υπάρχει το... Υγειονομικό. Το... το υγειονομικό ζήτημα, υπάρχει το ένα, υπάρχει το άλλο. Υπάρχει και ένα παιχνίδι που παίζεται. Εντάξει, mm -hmm. εδώ πριν καλά-καλά βγει το εμβόλιο και μάθουμε αν μπορούμε να σωθούμε και αν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί τι πιθανότητα τα έχει αυτό που λένε τη Οξφόρδη, έχει ξεκινήσει και ολόκληρη η συνωμοσιολογική θεωρία, η οποία λέει ποιο πήγε να το κλέψει και αν μπήκανε hackers. <Και>... Πιο πολύ από αυτό όμω δεν με ενοχλεί. Καλά, εδώ έχουμε ακούσει τον Ποχδάνο να λέει ότι άμα το, το, Netflix προάγει τον κομμουνισμό. Μπορεί να ακούσει πολλά πράγματα σε αυτή τη ζωή. Δεν πειράζει. Δεν, δεν είναι αυτό που με απασχολεί. Ο με καθένα κρίνεται με βάση αυτά που λέει. Με απασχολεί η διοχετευμένη αντίληψη. Ναι. Έλα, μωρέ τώρα. Ε, εσύ Συνωμοσία είναι ο κορονοϊό. Το κάνει ο Μπιλ για να σου φτιάξει. Έχει δίκιο κάτι. σε αυτό και έχει και είναι, είναι Εγώ συναντάω σοβαρού ανθρώπου μέχρι πρώτη. Συγγνώμη για την έκφραση, όπω το λέμε σπίτι μα. Κλάνε να από τον κορονοϊό. Και ξαφνικά έχουν πιστεί ότι, ότι, ότι δεν είναι πάλι. καλοκαίρι και, δεν και είναι και καλό ο καιρό. Δεν μάλλον. έχει και υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία. Είναι λίγο έτσι. Ναι, 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 ναι. Βοηθούν του του καιρού, σκοτιστήκανε. Και είναι όπο... σαν να σου έρχεται αέρα σε μια μπουβόρκα και να μην νοιάζει για την ουσία. Και όπω είπε το καλοκαίρι, ε, όλοι χαλαρώνουμε. Ναι, λοιπόν, εντάξει. πάμε παρακάτω. Αγία Σοφία και ελληνοτουρκικά. Α, για την Αγία Σοφία έχουμε βγάλει μια ανακοίνωση. Στην οποία νομίζω ότι πρέπει κάποιο να εκτιμήσει ότι είμαστε από τι που υπενθύμησαν ότι είναι ένα χριστιανικό πολιτισμικό μνημείο. Αν είδατε yeah. την ανακοίνωση που έβγαλε ε, και ο, η λαϊκή Συσπήρωση στο Δήμο, τη δηλώση του Σοφιανού, mm -hmm. αν τα είδατε. Λοιπόν, είναι μια προκλητική ενέργεια. Είναι μια προκλητική ενέργεια. Την ίδια ώρα που μιλάμε για την Αγία Σοφιά, το να το ξεχάσεις αυτό, δεν σου επιτρέπει να παρακολουθήσει κάτι που περνάει απαρατήρητο στην Ελλάδα. Δεν το έχω δει πουθενά, δεν το έχω διαβάσει πουθενά, δεν το έχω ακούσει πουθενά. Που Μόνο το Αθηναϊκό Πρακτορείο άνοιξε και τέταρτο μετά από η Τουρκία. Και μάλιστα το άνοιξε διά του Αζερβαϊτζάν. Έχουμε πάει σε πολέμου δια αντιπροσώπων και σε συγκρούσει συμφερόντων πέραξη τη Μεσογείου και από τον Κάφκασο και έχει 11 νεκρού. 11 νεκρού, από του οποίου ένα στρατηγό. Οι Αρμένοι με του Αζερβαϊτζανού για τον Αγκόρνο Καραμπάχ ή για το Αρτσάχ όπω λένε και σωστότερα, κατά την άποψή μου, οι Αρμένοι, σκοτώνονται αυτή τη στιγμή στα σύνορα. Άνοιξε μέτωπο εκεί. Και ξέρετε ότι είναι μεγάλη σύμαχη. Μιλάμε για φυσικό αέριο, μιλάμε για αγωγού, μιλάμε για ζερικό αέριο, μιλάμε για συμφέροντα. Μιλάμε θα θα για Ερτοβάν. σύμμαχο τη Μόσχα. Ορίστε. Θα σταματήσει που θα είναι Πού θα οδηγήσει Ερτογάν. αυτό. Ο Ερντογάν έχει πετύχει. Ποιο θα το σταματήσει τέλο πάντων. Εγώ νομίζω ότι θα σταματήσει η εσωτερική κατάσταση στην Τουρκία κάποια στιγμή. Δεν σημαίνει ότι συνολικά αυτή τη στιγμή ο τουρκικό λαό τον υποστηρίζει. Ε, και η, ε, η, κίνηση με την Αγία Σοφιά είναι ακριβώ για να συμπτύξει ένα φανατικό Ισλαμικό μην απορρίψετε αύριο το πρωί, αν ξαναγυρίσει η Μπούρκα, αν ξαναγυρίσει το Φέση, αυτά που κατάργησε ο Κεμάλ. Από την άλλη μεριά, στην Ελλάδα, που έχουμε καταλήξει να πλησιάζουμε ανιστόρητη ακόμα και το 2021, έχουμε την εντύπωση ότι οι κεμαλιστέ, mm -hmm. ε, που επειδή για 80 χρόνια το ξανακάνανε μουσείο, ενώ πριν ήταν τζαμί, ε, θα έχουν μια διαφορετική προσέγγιση του ζητήματο. Δεν είναι και εκεί. Είναι ένα yeah. παιχνίδι yeah. ισχύω. Το οποίο επιτρέψτε μου να σα πω. Καλά θα κάνουμε να το ξαναγυρίσουμε στα ψάρια. Σα φαίνεται αστείο. Mm. Καλά θα κάνουμε να το γυρίσουμε σε δικαιώματα αλληλεγγύη. Η ΑΟΣ ναι. αρχίζει στην πραγματικότητα, άμα το καλοσκεφτεί, η ΑΟΣ, η χρήση τη ΑΟΣ αρχίζει από τα δικαιώματα αλληλία. Και μετά πάει στα κάτω, στο βυθό. Αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ποιο διεκδικεί τι στη θάλασσα τη Μεσογείου και τι εστί γαλάζια πατρίδα. Ο Δεν είναι ούτε, πετρέλα, ψένα... ούτε μόνο τα πετρέλαια, ούτε μόνο τα ενεργειακά. Δεν είναι αυτά. Ψαράδικα βγήκανε στη Σύρο και στη Μύκονο, γιατί τα πήρε ο Οδηγεί αέρας. όλη αυτή η προκλητικότητα του Ερντογάν σε ένα θερμό επεισόδιο. Εγώ το θεωρώ σχεδόν μαθηματικά μη <ΣΟΥΟΥΟΥΟΥ> από, μη, μη, ξέρω εγώ, μη δυνατό, πώ να το πω. Προσπαθώ να γίνω, να ακουστώ λιγάκι, πώς λέγαμε, μη πόλεμο, μη ειρήνη, το συγχαίρομαι, ναι, ναι. αλλά προσπαθώ να δώσω αυτή την εντύπωση. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αποτρέψει, να, να εξηγήσω γιατί. Οι Ευρωπαίοι και το ΝΑΤΟ έχουν αποφασίσει και έχουν επιλέξει την Τουρκία ω έναν από του βασικού συνομιλητέ και συνεταίρου του. Οι Γερμανοί, μάλιστα η γλώσσα να το λέμε, τα λεφτά είναι η ιστορία. Πώ θα σα το πω, Φάλο δε μάνι που λέμε στα ανέκδοτα. Φάλο δε μάνι. Έχουν κλείσει τον άμπακο από στρατιωτικέ συμφωνίε με την Τουρκία. Τι θέλουνε, συνδιαχείριση ευρωτουρκική, ε, ευρωελληνοτουρκική, ελληνοτουρκική στο όνομα των Αμερικάνων. Με του Αμερικάνου θα παίξουμε εκεί. Η Αίγυπτο έχει 110 εκατομμύρια. Mm -hmm. Μεγάλη αγορά. Η Τουρκία έχει 80-85 πόσα έχει εκατομμύρια. 52. Η Ελλάδα έχει αυτό τον αριθμό εκατομμυρίων σε διαφορετικέ οικονομικέ καταστάσει. Η Τουρκο-Ιταλική Συμφωνία, η ιταλο Συμφωνία έχει πάρει πέρα από τους πρόσφυγες και την αλληλεία στη μέση. Δεν μιλάμε για αυτά στην Ελλάδα. Μιλάμε για πράγματα τα οποία μα είναι εύκολα. Ναι, και ένα από τα θέματα του κλεισίματο τη ΑΟΣ Ελλάδο-Ιταλία ήταν το θέμα τη Αλία. Ακριβώ. Το θέμα τη Αλία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι παίζονται και διακυβεύονται μεγαλύτερα πράγματα από αυτά που κάποιο φαντάζονται. Κοιτάξτε, η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει 4 τέσσερα μέτρα. Ε, αν χρειαστεί να μα βοηθήσουν. Κοιτάξτε να δείτε, αγοράζουμε προστασία από του Γάλλου. Δεν μα προσφέρουν. Ε. Ναι, μέσω, μέσω των ναι. φρεγατών. Ναι, μα την προσφέρουν. Ε. Οι φρεγάτε, ναι. Οι φρεγάτε όμω, προσέξτε, αν τι χρειαστεί αύριο το πρωί, δεν είναι έτοιμε. Θέλει δύο-τρία χρόνια για να τι πάρει. Θέλει δύο χρόνια. Αυτή τη στιγμή το ηθικό στι ένοπλε δυνάμει είναι καλό. Είναι καλό. Στον ελληνικό λαό έχει αρχίσει και υπάρχει αυτή, γιατί αυτό το αίσθημα αυτή είναι μεγάλη. Εμεί είμαστε μικροί. Η τοπάθεια να περάσουμε καλά, να κυλήσει το καλοκαίρι. Ο ναι. άλλο είχε ταβέρνα στη Σίμη, δεν δούλευε ταβέρνα στη Σίμη, ναι, την πήρε, την πήγε στη Μαρμαρίδα. Ναι, μετά, να έρθει και ο Τούρκο που βάζει το αλάτι, να έρθει και ο άλλο λίγο πελατεία, λίγο να περάσει. Δεν είναι τρόπο αυτό αντιμετώπιση. Δεν είναι. Και επιτρέψτε μου να σα πω, είναι ε, ε, εμπορευματοποιημένη πατρίδοκα απειλή τη ε, ητοπάθεια, η οποία είναι απέναντι στου Τούρκου που κάνουν ακριβώ το ίδιο από άλλη σκοπιά. Θυμάστε, εδώ ήμουν όταν σα έλεγα για του 8 και πώ ξεκίνησε. Ναι. Και mm -hmm. βγήκε ο κύριο Αποστολάκη, προ τιμήν του, κατά την άποψή μου, να διευκρινίσει το ζήτημα τότε και το τι ξέραμε και τι δεν ξέραμε. Ο ελληνικός λαός τι έκρινε και πώς το έκρινε όλα εκ των υστέρων Χωρί βάθο ανάλυση και εκεί που ασχολιόμαστε με τα ψηφιδωτά τη Αγία Σοφιά, συγχωρήστε με, θα σα το πω, ασχολιόμαστε και με τα ψηφιδωτά των ειδικών εξεταστικών επιτροπών, του ενό σκανδάλου Χ, του άλλου του παραπέρα Ψ. Δηλαδή, για ποια ψηφιδωτά μιλάμε. Έχει γίνει ζωή πιξελάκια, 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 επιβιωτική αγωνία. Ναι. Και ήταν στην ουρά στην εφορία, εγώ δεν τη φωτογραφία σήμερα και φρικάρισα, ένα τύπο με ένα τσεκούρι πίσω. Και φαντάσου πόσο κλεισμένο ήταν ο καθένα στον εαυτό του, που δεν τον είδε να περιμένει στον ουρά με ένα τσεκούρι. Πριν χτυπήσει. Πριν. Το λέω μαι, σχηματικά μαι, για να μαι, καταλάβει κάποιο. Δηλαδή, δεν μπορεί να μείνουμε έτσι. Και δεν μπορεί, για να μείνουμε όρθιοι, είναι το σύνθημά μα. Για να μείνουμε όρθιοι, πάμε και τα ζώμαστε στα μάτια. Και να μπορούμε να κουβεντιάζουμε, μπορούμε... να συνδιαλλαγούμε με την πραγματικότητα θέλω. Ε... Ούτε μύθου, ούτε γέννη, ούτε κόκκινε μιλιέ, ούτε τώρα, εθνικισμοί, λοιπόν, σαρίκια, οσουλτανάτα και λοιπόν, μπουρδε. Θα κατά τα φαινόμενα θα βρεθεί μια, ε, μια φόρμουλα στην ε, Σύνοδο Κορυφή. Τι ε, φόρμουλα θα αναθεί. Για τα να χρήματα. πάρουμε τα χρήματα. Θα τη δούμε. Θα τα πάρουμε Ήρθε θα η τα πάρουμε. Ήρθε η ώρα η χώρα να μπει σε μια πιο βιομηχανική κατάσταση. Κατά τι επιλογέ θα κάνει και στο πιο πρωτογενή τομέα και υπερπίου. Γιατί αν να πάρει τη γη για να τη δώσει σε πέντε μεγάλο για να παράγουν μαζικά προϊόντα, είναι άλλο πράγμα. Άμα ε, ε, προσανατολίσει μονίμω εξαγωγικά και τα ακούω, αυτό βαρέθηκα να τα ακούω, εξαγωγικά, εξαγωγικά, εντάξει, άμα πάρει όλο το λάδι από εδώ και εσύ φτάσει να πηγαίνει στα καντήλια να παίρνει λάδι για να βάλει τη σαλάτα, πάλι είναι. Όταν λέμε εμεί η οικονομία πρέπει να αποκτήσει κοινωνικοποιημένα χαρακτηριστικά. Να σα το πω Χωρί μεγαλοστομίε, χωρί τίποτα. Πατάμε στα πόδια μα. Ο πρωτογενή τομέα, όταν μιλούσαμε για αποβιομηχάνηση, ήμασταν οι παλαβοί του χωριού. Και όλοι μα λέγανε η βαριά βιομηχανία και οι άλλοι αντιπολιτεύονταν με τα καρσόνια τη Ευρώπη. Και τώρα τα καρσόνια τη Ευρώπη τα άνεργα. Σωστά. Περιμένουμε μια βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε δει πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει το ΚΚΕ το γεγονό ότι παρά τι προειδοποιήσει του. Δεν ανοίγει μια σοβαρή συζήτηση για το Μάλιστα. τι σημαίνει απειλούνται τα κυριαρχικά μου δικαιώματα εδαφικά σε χτεριά και θάλασσα, τι σημαίνει κινδυνεύει η χώρα, Κι η χώρα δεν κινδυνεύει επειδή θα πέσει ένα αεροπλάνο. Κινδυνεύει αν πάρει λάθο αποφάσει στο ποιου έχει συμμάχου που δεν έχει, Μάλιστα. γιατί του έχει που πρέπει να του πληρώνει, ποιο είναι το αποτέλεσμα, ποιο θα την καλύψει στρατιωτικά και κυρίω αν δεν σταθεί όρθιο πάρα οι πολύ. μεγάλοι λαοί είναι οι λαοί που στάθηκαν όρθιοι και υπερασπίστηκαν τι πατρίδε του. Ευχαριστούμε τους. πολύ. Να, σας καλά σας. Δω, να, να περάσετε καλά. Να και, καλά, και να ευχηθείτε τη Παναγιά, πώ λέμε, ότι δεν τον βρήκε η παρέλαση. Ναι. Να ευχηθείτε μέχρι το 15 Αύγουστο να κυλήσουν στοιχειοδό όλα ομαλά, διότι ο ιό του χρήματο και του καπιταλισμού και του υπεριαλισμού και των στρατοκρατών τη γη είναι πιο επικίνδυνο από τον κορονοϊό. Γεια σου, Ευχαριστούμε, Ευχαριστούμε πολύ. πολύ.